Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά εδώ με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τον καλό φίλο της εκπομπής και καθηγητή διεθνούς ασφαλείας, τον κύριο Μάνο Καραγιάννη, για να ανοίξουμε τη σκακέτα του γεωστρατηγίου όπως κάνουμε συχνά. Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Και στη σύνδεσή μας στο Skype είναι ο πτέραρχος, ο κύριος Ιατρίδης. Να τον καλησπερίσουμε και εκείνον. Καλησπέρα, πτέραρχε. Χρόνια πολλά σε όλο το πανέλ. Χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο κύριος. Λοιπόν, και πάμε να ανοίξουμε την σκακέρα. Θέλω να ξεκινήσουμε από τα ελληνοτουρκικά, να δούμε λίγο τον απόϊχο. Να πάρω ένα πρώτο σχόλιο από τον κύριο Καραγιάννη και έρχομαι αμέσως και σε εσάς, πτέραρχε. Να μου πείτε, έχοντας τώρα κλείσει πλέον αυτή την συνάντηση και με διατυπωμένες τις διαφωνίες των δύο πλευρών, Κυπριακό, οπτική για τη Χαμάς, θρησκευτική μειονότητα στην Θράκη και βέβαια μονή της χώρας. Είναι ξεκάθαρες οι διαχωριστικές γραμμές. Τι συμπέρασμα βγαίνει από αυτήν την συνάντηση, γιατί όλοι επικεντρώθηκαν, αλήθεια είναι κύριε Καραγιάννη, στο πινκ-πονκ που είχε στο επίκεντρό του τη στάση Ερντογάν που λέει ότι η Χαμάς, για παράδειγμα, δεν είναι μια τρομοκρατική οργάνωση, αλλά μια αντιστασιακή οργάνωση. Και ακόμη και από την αντιπολίτευση και τώρα και από την αξιωματική, και από τον κύριο Κασελάκη, γιατί είχε προηγηθεί ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι θα ήταν καλό να μην γίνει και καθόλου αυτή η συνάντηση, να πάρει μια μικρή αναβολή. Εσείς τι λέτε, θα ήταν καλό να μην έχει γίνει? Η δικιά μου άποψη είναι ότι ορθώς έγινε αυτή η συνάντηση, γιατί ήταν μια προγραμματισμένη συνάντηση. Εάν η ελληνική πλευρά είχε αναβάλει αυτή τη συνάντηση, θα έπρεπε να υπάρχει μια πάρα πολύ καλή δικαιολογία. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, όπως και να έχει, έχουμε μια διαδικασία εδώ πέρα η οποία εξελίσσεται. Άλλοι συμφωνούν, άλλοι διαφωνούν, αλλά το κράτος πρέπει να διακρίνεται για την υπευθυνότητά του, για τη σοβαρότητά του. Επομένως, ήταν μια προγραμματισμένη συνάντηση. Εάν, για παράδειγμα, για να είμαι λίγο πιο σαφής, γινόταν κάτι στο Αιγαίο. Είχαμε μια κίνηση των Τούρκων άκρως απειλητική. Θα υπήρχε μια δικαιολογία για να αναβληθεί αυτή η συνάντηση. Αλλά όσα είχαν προηγηθεί, ακόμα και η μετατροπή χριστιανικών μνημείων σε Ισλαμικά, ακόμα το γεγονός ότι υπήρχε μια στρατιωτική άσκηση ο Θαλασσόλικος που είχε ένα επιθετικό σενάριο, όλα αυτά, κοιτάξτε, μας ενοχλούν. Όλα αυτά σίγουρα προκαλέσαν αντιδράσεις, αλλά δεν ήταν μια νομιμοποίηση για να προβούμε σε μια κίνηση η οποία μπορεί και να γίνει αγκυμπούμενα. Ορθώς λοιπόν πήγε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Τώρα από εκεί πέρα μπορούμε να συζητήσουμε τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης. Υπάρχει μια άποψη ότι σε ό,τι αφορά ειδικά το θέμα της μονής, ο κύριος ο Πρωθυπουργός ήταν αρκετά συγκαταβατικός. Δηλαδή δεν το έβαλε μετεπιτάσεως το θέμα, δεν το διεκδίκησε το θέμα. Εσείς τι λέτε? Εντάξτε, αυτή η υπόθεση έχει χαθεί. Έχει χαθεί γιατί, ως γνωστόν, το 2020 το τουρκικό δικαστήριο άλλαξε το καθεστώς. Έτρεχε λοιπόν αυτή η διαδικασία. Δεν κάναμε τίποτα όλα αυτά τα χρόνια. Δεν κάναμε τίποτα. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε η διαδικασία εξομάλυνσης και η Ελλάδα βάλε κάποιους όρους, ποιος ήταν ο βασικός όρος? Να μην υπάρξει στρατιωτική ένταση. Δεν βάλαμε ως όρο, για παράδειγμα, να αλλάξει το καθεστώς της Αγίας Σοφίας ή κάποιων άλλων χριστιανικών μνημείων. Έτσι. Δεν το αναδείξαμε καν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα τελευταία άρχισε να γίνεται τώρα. Και τώρα φώναξαν και όλοι, και η αντιπολίτευση. Βεβαίως, γιατί, ούτε η αντιπολίτευση γιατί είναι προεκλογική περίοδος. Είναι προεκλογική περίοδος. Να ακούσουμε και τον πτέραρχο. Εντάξει, για το θέμα της Αγίας Σοφίας. Όχι, όταν είχε γίνει πριν δύο χρόνια. Όταν είχε γίνει μεγάλη φασαρία. Επιτόπου φώναξαν πάλι. Είχε γίνει, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, λέω για τη μονή της χώρας. Αλλά εντάξει, αλλά ο Πρωθυπουργός έρχεται σε επαφή. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Απλώς θέλω να πω ότι όλοι ανέβασαν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε του ΠΑΣΟΚ. Αν μου επιτρέπετε, έγινε μια συνάντηση της κυρίας Μενδώνη, που είναι υπουργός πολιτισμού, με τον ομόλογό της στην Κωνσταντινούπολη πριν λίγες μέρες. Δεν γνωρίζω με λεπτομέρειες τι συζητήθηκε, αλλά αναρωτιέμαι αν είχε τεθεί από την αρμόδια υπουργό. Πάμε λίγο να ακούσουμε και τον κύριο Ιατρίδη, να ακούσουμε και το δικό σας σχόλιο, πτεράρχε, για να πάμε να ανοίξουμε την άλλη μεγάλη ιστορία που έρχεται από τη Βόρεια Μακεδονία. Αλλά θέλω να μας δώσετε και εσείς τη δική σας αποτίμηση για τη συνάντηση του Πρωθυπουργού. Κύριε Πλέρω, θα συμφωνήσω με τον κύριο Καραγιάννη. Πρέπει να μιλάμε, πρέπει και καλώς έκανε και πήγε στην Άγκυρα. Πρέπει να μιλάμε, να αντιμετωπίζουμε τον κύριο Ερντογάν όπως ακριβώς πρέπει, αρκεί να μην υποχωρούμε. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και αυτό είναι το σωστό. Και νομίζω αυτά τα οποία συζητήθηκαν, βεβαίως υπήρχαν και διαφωνίες και είδαμε πώς αντέδρασε ο κύριος Ερντογάν στο θέμα της Χαμάς. Ετέθησαν από τον κύριο Πρωθυπουργό τα ζητήματα και βεβαίως και το άλλο ζήτημα το οποίο ήρθε στην επιφάνεια που συζητήσανε κατ' ήταν το θέμα των θαλασσίων πάρκων, όπου εκεί
Σαφώς φάνηκε η διαφωνία μας. Το είπε ο κύριος Γεραπετρίδης, το είπε ο κύριος Φεντάρ. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι το εξής. Το μήνυμα το οποίο εξέπεψαν και οι δύο είναι ότι ναι, μπορούμε να συζητάμε ακόμη και αν διαφωνούμε. Η τακτική που ακολουθούμε είναι διαφορετική. Η μεν Ελλάδα θέλει το ήρεμο κλίμα, διότι της εξασφαλίζει πάρα πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα και αυτό το γνωρίζουμε. Από την άλλη, ο Ερντογάν, και αυτό το ξέρουμε, θέλει με να διατηρεί το ήρεμο κλίμα, άρα θέλει μια προνομιακή σχέση, αλλά όταν κρίνει σκόπιμο αυτό να το κλονίζει και να το διαταράσει με τις απαράδεκτες δηλώσεις τους και διεκδικήσεις τους. Όπως έχει κάνει πριν τη συνάντηση στην καθημερινή, έρθει σε όλα τα ζητήματα. Αυτή είναι η τακτική του κυρίου Ερντογάν. Ο στόχος μας όμως, και θα πρέπει να το επισημάνουμε, δεν πρέπει να είναι μόνο η διατήρηση του κλίματος, το οποίο εν μέρει το έχουμε πετύχει, θα γίνουν και άλλες συναντήσεις. Ο στόχος ο δικός μας θα είναι αυτό το ήρεμο κλίμα να διατηρηθεί μόνιμα και σταθερά. Δεν εξαρτάται από εμάς, είναι δύσκολο, αλλά όμως εμείς έχουμε να κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, να αλλάξουμε στάση και δεύτερον, να αλλάξουμε τακτική. Και όταν λέω να αλλάξουμε τακτική, τι? Να απαντάμε δυναμικά και κατηγορηματικά σε αυτά τα οποία δηλώνει η Τουρκία και να την προειδοποιούμε και να την ενημερώνουμε ότι αυτές οι διεκδικήσεις ή αυτά τα θέματα, όπως είναι η μονή της χώρας που το ξέραμε από το 2020. Παρ' όλα αυτό όμως το αφήσαμε. Και όταν έγινε πραγματικότητα, όπως είπε ο κ. Καραγιάννης, είναι δύσκολο αυτό το πράγμα να το πάρει πίσω η Τουρκία. Μάλιστα. Άρα λοιπόν πρέπει να λέμε ότι αυτά δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά από τη χώρα μας, ούτε συμβάλλουν στις σχέσεις καλής γειτονίας. Και σε ό,τι αφορά να εμπλουτίσουμε τη στάση μας, είναι να βάλουμε απαιτήσεις και αξιώσεις και εμείς, ώστε να πιέσουμε την Τουρκία. Λοιπόν. Να μην υπάρχει αυτή η ασυμμετρία, κύριε Πιέρο. Δηλαδή, όταν κάποια στιγμή θα πάμε στη διαπραγμάτευση, η μεν Τουρκία έχει 5, 7, 8, 10 θέματα, η Ελλάδα έχει ένα και αυτό είναι κόκκινη γραμμή. Και πάντα έτσι δεν μπορεί να γίνει η διαπραγμάτευση. Λοιπόν, έτσι. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να σταθούμε και νομίζω ότι αν τα κάνουμε αυτά, τότε ναι, κάποια στιγμή η Τουρκία θα αναγκαστεί να πιστεί. Και τώρα που είναι η κατάσταση, γιατί τώρα έχει πρόβλημα, η Τουρκία ήρθε στο τραπέζι, επειδή αναγκάστηκε, όχι από επιλογή, λόγω της οικονομίας και λόγω των F-16. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τώρα μια δεύτερη σελίδα, Πτέρραρχε και κύριε Καραγιάννη, που έχει να κάνει με τη γειτονική μας χώρα, τη Βόρεια Μακεδονία και την πρόεδρό της, η οποία λέει, αναγνωρίζω καμία συμφωνία των Πρεσπών. Αλλά θέλω να σας φέρω και λίγο στο πολιτικό σκηνικό. Δεν το ζητώ συχνά και από τους δύο. Θέλω όμως ένα σχόλιο πάνω στα ενδιαφέροντα και τις τοποθετήσεις σας, που έχει να κάνει όμως με τη δική μας πλέον πολιτική σκακέρα. Γιατί έχουμε θεσμικά την αξιωματική αντιπολίτευση να ζητά από την κυβέρνηση να ακυρώσει τα υπόλοιπα μέρη της Συμφωνίας των Πρεσπών. Και θέλω να δούμε και να πάρω μια απάντηση και από τους δύο. Θα ξεκινήσω με εσάς τώρα, κύριε Καραγιάννη. Τι λέει ο Μάκης Βορύδης, προφανώς εκφράζοντας ως κορυφαίος υπουργός την κυβέρνηση, γιατί λέει, και το επικαλέστηκα και πριν συζητώντας με την Ελένη, ότι δεν θα ακυρώσουμε τα υπόλοιπα μέρη της συμφωνίας, επειδή το ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι αυτά αποτελούν και ένα μοχλό πίεσης. Για να δούμε τι είπε ο υπουργός. 5 χρόνια στην κυβέρνηση και δεν το έχουμε φέρει. Γιατί δεν το έχουμε φέρει προσκύρωση? Διότι ακριβώς μια ελαττωματική συμφωνία, επαναλαμβάνω, όχι μόνο γιατί είχαμε αντίρρηση επί της αρχής, αλλά και γιατί είναι κατασκευαστικά προβληματική, φαίνεται τώρα το πρόβλημά της. Και τι έρχεται σήμερα και μας λέει η αντιπολίτευση? Φέρτε να την κυρώσετε τώρα. Δηλαδή, την ώρα που ακριβώς αμφισβητείται αυτή η συμφωνία, έρχονται οι άνθρωποι αυτοί και μας λένε να φέρουμε την κύρωση. Δηλαδή ουσιαστικά και τον μοναδικό μοχλό, ας το πω, πιέσεως, συμμορφώσεως, αυτό να τα απεμπολίσουμε. Να απεμπολίσουμε και αυτό. Λοιπόν, Ελένη, σου απάντησε ο Μάκης Βορύδης. Σε εσένα απάντησε. Σε μένα, άλλη μόνο. Το μοχλό πιέζει αυτό που έλεγε. Σου απάντησε. Ενδιαφέρον λοιπόν, τις απαντήσεις. Πάμε να μας πει ο κύριος Καραγιάννης. Πώς το βλέπετε αυτό το επιχείρημα του κύριου Βορύδη, που λέει ότι δεν γίνεται να μας ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ να τις κυρώσουμε τώρα, γιατί δεν είναι συνεπής η άλλη πλευρά. Και ότι τώρα ουσιαστικά θα τους διευκολύνουμε κιόλας αν εμείς τους δώσουμε και τα υπόλοιπα της συμφωνίας αυτής. Εντάξτε, δεν μπορούμε είναι να... Είναι ένα λογικό επιχείρημα αυτό. Εντάξτε, είναι ένα λογικό επιχείρημα αν το απομονώσουμε από το τι έχει προηγηθεί. Ναι. Δηλαδή εδώ υπάρχουν κάποια ερωτήματα. Τα ερωτήματα είναι τα εξής. Πρώτον, το κράτος έχει συνέχεια ή δεν έχει συνέχεια? Καλά, έχει προφανώς. Λοιπόν, από τη στιγμή λοιπόν που έχει συνέχεια, κάθε κυβέρνηση δεσμεύεται από τις αποφάσεις και τις υπογραφές προηγούμενες. Άρα εδώ υπάρχουν κάποια ερωτήματα σχετικά όχι απλά με τα πρωτόκολλα. Έτσι, εγώ καταλαβαίνω το επιχείρημα. Το επιχείρημα, άμα το απομονώσουμε, επαναλαμβάνω, έχει μια λογική. Τι κάναμε, για παράδειγμα, για την αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων? Τι κάναμε για την αλλαγή των εμπορικών σημάτων? Τι κάναμε με επιμέρους
ζητήματα που η συμφωνία των Περσπών υποτίθεται ότι είχε καλύψει. Τι κάναμε, δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια που η συμφωνία αυτή έπρεπε να υλοποιηθεί, υπήρχαν βήματα προς τα εμπρός? Ρωτάω, δεν γνωρίζω. Κοιτάξτε, δεν είναι ένα θέμα το οποίο εγώ το παρακολουθώ συστηματικά. Απλά θέτω το ερώτημα. Τώρα λοιπόν έχουμε μπροστά μας μια νέα πολιτική κατάσταση. Θα το είχαμε μάθει. Έχουμε μια νέα πολιτική κατάσταση. Ποια είναι η κατάσταση αυτή? Ότι το Βέμερο, δώστε μου λίγο χρόνο να εξηγήσω κάτι και στους τηλεθεατές, δεν είναι ένα απλά εθνικιστικό κόμμα. Είναι ένα κόμμα το οποίο είναι ο φορέας του μακεδονισμού, είναι ο φορέας του σλαβομακεδονικού εθνικισμού. Είναι ένα κόμμα το οποίο έλκει την καταγωγή του από τη μακεδονική εσωτερική επαναστατική οργάνωση, αυτή η οποία ξεκίνησε στην πραγματικότητα όλο αυτό το πολιτικό εγχείρημα του μακεδονισμού. Μιλάω για τα τέλη του 19ου αιώνα. Μιλάω για μια εποχή όπου δεν ήταν καθόλου δεδομένη η άνοδος του σλαβομακεδονικού εθνικισμού. Είναι λοιπόν ένα κόμμα το οποίο στον πυρήνα του έχει μια πολύ σκληρή ιδεολογία. Εδώ λοιπόν, κοιτάξτε, κάνουμε ένα στρατηγικό λάθος. Ποιο είναι το στρατηγικό λάθος, το οποίο το κάνουμε και με το ράμα? Υποτιμούμε πάρα πολύ τη δύναμη του εθνικισμού. Θεωρούμε ότι επειδή αυτές οι χώρες έχουν εισέλθει στο ΝΑΤΟ και επειδή αργά ή γρήγορα θα εισέλθουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα σταματήσουν να σκέφτονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, θα αρχίσουν να σκέφτονται με ένα άλλο τρόπο, θα εξευρωπαϊστεί η οικονομία τους, θα εξευρωπαϊστεί η εξωτερική τους πολιτική και θα γίνουν απλά μια δυτικοευρωπαϊκή χώρα. Ήρθε η ώρα λοιπόν να καταλάβουμε ότι στα Βαλκάνια, στα Ανατολική Μεσόγειο, η δύναμη των ιδεών είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας. Δεν αλλάζουν οι ταυτότητες εύκολα. Υπάρχει λοιπόν εκεί πέρα μια ταυτότητα, μια σλαβομακεδονική ταυτότητα, η οποία αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, δεν εκφράζεται απαραίτητα με αυτόν τον τρόπο που εμείς επιθυμούμε. Το ΒΜΡΟ λοιπόν δεν θα φύγει για το πολιτικό προσκήνιο και θεωρώ ότι τώρα ξεκινάνε όλα. Η αισιόδοξη ανάλυση που λέει ότι όλα αυτά τα κάνουν απλά είναι ένα προπέτασμα καπνού, ότι σε λίγες εβδομάδες θα αλλάξουν τις τάσεις, εγώ δεν το βλέπω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όποιος παρακολουθήσει λίγο τη συζήτηση που κάνουν τουλάχιστον στα ΜΜΕ, θα δουν ότι υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που πραγματικά. Άρα, λέτε ότι θα κλείσουν την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Κοιτάξτε. Αυτή... Γιατί αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα να δεχθεί να μπουν η Βόρειος Μακεδονία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν η ίδια αρχίσει να ονομάζει το κράτος της Μακεδονία. Πάμε λοιπόν σε αυτό το θέμα. Και όχι μόνο η Ελλάδα, δεν θα το δεχθεί καμία Ευρωπαϊκή χώρα. Κοιτάξτε, το καμία Ευρωπαϊκή χώρα, μην βάζουμε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Ωραία, πάντως εμείς θα θέσουμε βέτο. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι εμείς θα βάλουμε βέτο. Καθόλου δεδομένο. Ακούστε, καθόλου δεδομένο. Δεν είμαστε εκεί έτσι. Καθόλου δεδομένο. Τίποτα. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Λέμε με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Ναι, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Αυτό που πρέπει να αναρωτηθούμε είναι γιατί το Βέμερο αποφάσισε να κλιμακώσει και αποφάσισε με αυτόν τον τρόπο σχεδόν να αφήσει. Μα το Βέμερο τα έλεγε και προεκλογικά. Απλά εμείς δεν δίναμε σημασία. Μπράβο. Γιατί δεν δίναμε λοιπόν σημασία? Άρα, κοιτάξτε να δείτε. Τα μηνύματά μας ή ήταν ανύπαρκτα ή δεν φτάσανε ποτέ στα Σκόπια. Και κάτι ακόμα πριν πάω στον κύριο Ιατρίδη. Εσείς τι λέτε τώρα? Να τις φέρουν τις συμφωνίες στη Βουλή και να τις κυρώσουν τις υπόλοιπες που αφορούν τη συμφωνία των Περσπών ή όχι? Κοιτάξτε, η δικιά μου άποψη, επαναλαμβάνω, εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος που μελετώ συστηματικά αυτό το θέμα. Έτσι, απλά ρωτάω τη γνώμη μου, εντάξει, ο καθηγητής του Διεθνούς Ασφάλειας, έχω μια άποψη. Η άποψή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, πρέπει να αποσαφηνίσουν οι γείτονές μας ποιες είναι οι προθέσεις τους. Άρα δεν τις κυρώνουμε εμείς τώρα τις συμφωνίες. Δεν μπορούμε. Θα έπρεπε να το είχαμε κάνει προηγουμένως και θα έπρεπε να είχαμε μια ίσως άλλη στρατηγική. Αλλά τώρα, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, πρέπει λίγο να περιμένουμε και να δούμε τι πραγματικά θέλουν. Μάλιστα. Τι πραγματικά θέλουν. Λοιπόν. Χρειαζόμαστε κάποια διαπραγματευτικά χαρτιά. Ακούστε, το βέτο δεν είναι κάτι εύκολο. Καλά, ναι. Δεν είναι κάτι εύκολο. Ναι, και δεν είμαστε εκεί ακόμα. Δεν είμαστε ακόμα. Βέτο στην ενταξιακή. Άρα θέλει μια ψυχραιμία και να τελειώσω. Δεν χρειάζεται να φορτίζετε η ατμόσφαιρα τη στιγμή, μάλιστα, που έχουμε και ένα μέτωπο με την Αλβανία, το οποίο δεν θα κλείσει και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό το μέτωπο. Και φυσικά έχουμε αυτή την κατάσταση με την Τουρκία εδώ και δεκαετίες. Λοιπόν, άρα θέλει μια ψυχραιμία. Για να ακούσουμε και τον πτέρυχο. Κύριε Ιατρίδη, εσείς τι λέτε για αυτή τη συζήτηση, η οποία ακουμπά αυτά τα ζητήματα της κακέρας της γεωστρατηγικής και της εξωτερικής πολιτικής, έρχεται όμως και στην Ελληνική Βουλή με έναν τρόπο να συζητηθεί και να γίνει αντικείμενο αντιπαράθεση, αν πρέπει να κυρώσουμε τα υπόλοιπα της συμφωνίας ή όχι. Εσείς τι λέτε? Καταρχάς να ξεκινήσω ότι υπεγράφει μια συμφωνία βεβαιασμένα. Να. Έχει πολλά διάτρητα και έχει κάποια στοιχεία τα οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Όπως είναι αυτό μακεδονική γλώσσα, μακεδονική ταυτότητα, όπου αντέδρασε η Βουλγαρία. Δεύτερον,
Δεν υπάρχει ρήτρα υποχρεωτικότητος. Και αυτό είναι ένα λάθος. Δηλαδή, αν δεν την τηρήσει, τι θα κάνουμε. Από την άλλη, όταν υπογράφεται μία συμφωνία, είτε μας αρέσει είτε όχι, και ορθώς το έθεσε η κυβέρνηση προεκλογικά, ότι είμαστε αναγκασμένοι να την ακολουθήσουμε. Συνέπεια, συνέχεια. Αξιοπιστία. Αυτό κάνουμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή είναι μια κακή συμφωνία, δεν πρέπει να τηρηθεί από την άλλη πλευρά. Θα συμφωνήσω με αυτό που είπε η κυρία Μπακογιάννη, ότι έπρεπε τα μνημόνια αυτά να τα φέρουμε. Ναι, εκεί μπορεί να ασκηθεί μια κριτική και θα συμφωνήσω με τον κύριο Βορύδη ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τα φέρουμε μετά από αυτό που συνέβη, να μην δείξουμε ότι φοβόμαστε. Ετεροπροσδιορισμένα, θα έλεγα. Επομένως, θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση. Πίεση θα ασκήσει η Αμερική, γιατί η Αμερική άσκησε πίεση να γίνει συμφωνία για να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Και βεβαίως θεωρώ και πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή ένα ατού, το βέτο. Και πρέπει να το ασκήσει και εκτιμώ ότι θα το ασκήσει αν σε περίπτωση δεν αλλάξει ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε η κυρία Πρόεδρος, η οποία, κυρία Πρόεδρος, εκπροσωπεί τα Σκόπια. Έτσι, τη Βόρεια Μακεδονία, να το πούμε. Δεν εκπροσωπεί τον εαυτό της. Άρα, λοιπόν, το θέμα του αυτοπροσδιορισμού δεν είναι αποδεκτό. Γι' αυτό, λοιπόν, θα πρέπει εμείς να αντιδράσουμε, να πιέσουμε όσο μπορούμε και το τελευταίο χαρτί θα είναι το βέτο. Μάλιστα. Τώρα, πριν φτάσουμε στο βέτο και στη συζήτηση για το βέτο χρονικά, εσείς στη συζήτηση περί συνέπειας, σε μια συμφωνία που κατασκευαστικά μας λέτε ότι έχει κάποια τρωτά σημεία, διάτριθα. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Τι λέτε, γιατί γίνεται μια συζήτηση πολιτική, ξαναλέω, σας βάζω με έμεσο τρόπο και σας και τον κύριο Καραγιάννη σε αυτή την συζήτηση, για να πάρουμε τα φώτα σας, γιατί ασχολείστε και το γνωρίζετε. Που λέει ουσιαστικά ότι αν ήμασταν πιο συνεπείς εμείς με τη συμφωνία των Πρεσπών, δεν θα είχαμε αυτές τις προκλήσεις από τη γειτονική μας χώρα. Εσείς τι λέτε, Τεραρχή, αν ήμασταν πιο συνεπείς, παρά τα τρωτά σημεία της συμφωνίας, δεν θα είχαμε αυτές τις προκλήσεις. Κοιτάξτε, ξέραμε ακόμη και όταν ήταν ο Ζάιφ που υπέγραψε τη συμφωνία, το ΒΜΡΟ ήταν αντίθετο. Το ξέραμε. Σωστά. Και προεκλογικά αυτό κατεδείχθη. Αυτό δεν μπορούσαμε να τα αποφύγουμε. Από την άλλη, είναι κάποια θέματα όπως τα σχολικά βλέπω και ο Καραγιάννης και κάποια άλλα θέματα, ναι, αυτά θα έπρεπε να τα παρακολουθήσουμε. Λιγάκι όμως καθυστερήσαμε. Ναι, πάντοτε δυστυχώς ακολουθούμε κάποια πράγματα. Από την άλλη, δεν μπορούσαμε να την αλλάξουμε τη συμφωνία. Όταν υπογραφεί μία συμφωνία, είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει, ενώ για την επόμενη κυβέρνηση πρέπει να την ακολουθήσει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τώρα, κύριε Ατρίδη, να ρωτήσω κάτι. Ήταν μια κακή συμφωνία. Επειδή είδα σήμερα νομίζω, μια κοινή δήλωση, μπορεί να είναι κοινή, μπορεί και όχι, του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ζάιφ, ότι και οι δύο, και κυρίως ο κύριος Ζάιφ στη δική του χώρα, θα έχει λάβει πρωτοβουλίες το επόμενο διάστημα για να λειτουργήσει η Συμφωνία των Πρεσπών και να μην έχει ότι οποιοδήποτε παρατράγουδο. Θεωρείτε ότι μπορεί κατά κάποιο τρόπο ο Ζάιφ ως πρώην Πρωθυπουργός να επηρεάσει ένα κομμάτι στο εσωτερικό της χώρας του ή όχι? Εγώ θεωρώ, κύριε Τάκη, ότι αυτή που μπορεί να πιέσει περισσότερο είναι και η να Αμερική αλλάξει, και η Ευρωπαϊκή είναι Ένωση, η Αμερική προφανώς. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το έχει κάνει και από χθες. Το State Department χθες το βράδυ έβγαλε ανακοίνωση και λέει για πρωτοβουλία που θα πάρει ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Ζάιφ θα είναι σε διπλωματικό επίπεδο. Αυτό είναι το χαρτί μας. Κοιτάξτε, θα καλώς τα κάνει ο κύριος Τσίπρας, δεν το συζητάω, και ο κύριος Ζάιφ και λοιπά, ναι, από την πλευρά τους, αλλά αυτή η πίεση δεν θα είναι τόσο δυνατή, τόσο ισχυρή όσο θα είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αμερικής και η δική μας με το βέτο. Μάλιστα. Σωστά. Λοιπόν, κύριε Ιατρίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Κύριε Καραγιάννη, ευχαριστούμε πολύ και εσάς. Είναι σύνθετα στοιχεία, έχουν έρθει όλα μαζί. Και γι' αυτό ακριβώς τα συζητάμε. Είναι χρήσιμη η συζήτηση και μένει βέβαια να δούμε πώς θα τα διαχειριστούν και οι πολιτικοί. Γιατί καλός ή κακός είναι και ένα δικό του ζήτημα αυτό. Πάντως, κρατάμε ότι από ό,τι καταλαβαίνω, συμφωνήσατε κι εσείς απόλυτα με τον Πτέρυχο, μας το είπατε κι εσείς. Δεν είναι μάλλον η ώρα για να ανοίξει η συζήτηση, για να έρθουν να ακυρωθούν και τα υπόλοιπα. Επιτρέψτε μου ένα τελευταίο σχόλιο. Ότι θα έπρεπε να έχουν ακυρωθεί. Ναι, για τώρα λέμε. Να το λέμε, λέμε ακριβώς τις. Ναι. Ότι θα έπρεπε να έχουν ακυρωθεί, αλλά τώρα θεωρείται ότι δεν είναι. Επιτρέψτε μου ένα σχόλιο. Κοιτάξτε, βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Εκεί που τα θέματα εξωτερικής πολιτικής δεν παίζανε καθόλου στην ατζέντα, ξαφνικά έχουν ανέβει πάρα πολύ. Ναι, είναι σχεδόν παίζουν μόνο αυτά, βέβαια. Αυτό δεν είναι καλό. Θα σας πω γιατί δεν είναι. Μα είναι και συγκυρία όμως. Δεν είναι καλό αυτό. Γιατί, κοιτάξτε, δεν πρέπει να πέφτουμε στην παγίδα να αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα με μια μικροπολιτική λογική. Να σας ρωτήσω είναι ευαίσθητα θέματα. Μου επιτρέπετε. Ακούστε, και το θέμα με την Αλβανία ποιος το άνοιξε?
Το θέμα με την Αλβανία. Ο Ράμα που έβαλε φυλακή τον Μπελέρι, ρε λένε. Ποιο το άνοιξε. Ποιο το άνοιξε. Εμεί τον βάλαμε φυλακή. Έχουν... Υπάρχει και η διπλωματία που έχουν το να πάρει. Το ποιο το άνοιξε γενικά το θέμα με την Αλβανία. Για να κάνει μαγκέ. Έχουν γίνει μεγάλα λάθη. Αλλά σημασία τι έχει να καταλάβουμε. Επειδή η Ελλάδα, κοιτάξτε να δείτε, είναι μια χώρα που βρίσκεται σε μια δύσκολη γειτονιά. Πρέπει οι πολιτικές δυνάμεις να βγάλουν εκτός πολιτικής αντιπαράθεσης αυτά τα θέματα, τουλάχιστον οι υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις, δεν μιλάμε για τα πολιτικά άκρα, και να καταλάβουν ότι ό,τι κάνεις έχει συνέπεια. Δηλαδή το βρίσκεις μπροστά σου. Αποφασίσαμε. Αυτό αποδεικνύεται τώρα. Αποφασίσαμε. Ακούστε, αποφασίσαμε. Και την κυβέρνηση. Μάλλον αποφάσισε η κυβέρνηση να μην περάσει τα τρία πρωτόκολλα, έτσι. Τα τρία μνημόνια αυτά. Το βρίσκει μπροστά τη τώρα. Καλώς ή κακώς το βρίσκει μπροστά τη. Στο θέμα του Ράμα. Γιατί έτσι. Αν τα είχε περάσει τα τρία μνημόνια, δεν θα έβγαινε η Γκαρντάνα να πει η Μακεδονία. Δεν το ξέρω. Αλλά τώρα προφανώς. Μα πριν μου είπατε ότι το ΒΜΡΟ έχει αλυτρωτισμό και μακεδονισμό εδώ και από τον 19ο αιώνα. Εγώ ήμουν φανατικά εναντίον τη συμφωνία. Σε μια εποχή που όλοι οι πανεπιστημιακοί ήταν υπέρ. Βγήκαμε 12 άνθρωποι τότε, μπορώ να πω και τα ονόματά του, μια επιστολή, ήταν και ο κύριο Συρίγο. Ναι, ήμασταν πάρα πολύ τολμηροί για τα δεδομένα τη εποχή. Δηλαδή σχεδόν φάγαμε bullying. Ήμασταν εναντίον. Όμως το κράτος πρέπει να έχει συνέχεια και συνέπεια. Σε αυτό συμφωνούμε απολύτως. Λοιπόν, δεν υπάρχει σοβαρή δικαιολογία για το γεγονός ότι η Ελλάδα εδώ και 5 χρόνια δεν έχει κάνει κάποια βήματα αυτή η συμφωνία αυτό να είναι προχωρήσει. Σωστό. Αυτό που λέτε είναι σωστό. Λοιπόν, κύριε Καραγιάννη, παρακαλώ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε με αυτόν τον τόνο και έτσι με συνέπεια να γίνει και συζήτηση από τις πολιτικές δυνάμεις, γιατί αυτά τα θέματα θα είναι για καιρό στην επικαιρότητα και έχετε δίκιο ότι δεν μπορούν να τα βλέπουν μικροπολιτικά.